και πιο γρήγορα και πιο θεαματικά αποτελέσματα στις αθλητικές του επιδόσεις. Αλλά μάλλον το αποτέλεσμα αυτό είναι αντίθετο από το επιθυμητό, με πάρα πολλές δυστυχώς συνέπειες. Έτσι λοιπόν, αν ενώ γυμνάζεστε εντατικά, η απόδοσή σας είναι μειωμένη, αν νιώθετε έτσι αδικαιολόγητο αίσθημα μυϊκής κόπωσης, αν έχετε μελαγχολική διάθεση, αν νιώθετε ανορεξία, αν κάνετε γενικώς ανήσυχο ύπνο ή από την άλλη, αν γυμναζόσασταν και πλέον έχετε εγκαταλείψει τα στάδια μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα έντονων και παρατεταμένων χρονικών διαστημάτων προπόνησης και πλέον δεν επιθυμείτε να ξαναδείτε τους αγωνιστικούς χώρους, τότε ίσως να είστε αντιμέτωποι με το σύνδρομο της υπερπροπόνησης. Λοιπόν, στην παρέα μας για να κουβεντιάσω αυτό το τόσο σημαντικό θέμα είναι ο Δημήτρης Τζεφαλής, είναι καθηγητής ψυχικής αγωγής και προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond the Endurance Team με στόχο την προαγωγή των δράμων μεγάλων αποστάσεων και της διαδίου άσκησης. Ο Δημήτρης είναι κοντά μας και τον καλημερίζω. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Ακροατές. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι, είναι χαρά μου και πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή και αισθάνομαι υπεύθυνος γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες αφορά όχι μόνο σε όλες τις ηλικίες και όλα τα αθλήματα, αφορά, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να τα ακούσουν και γονείς που πολλές φορές παρεμβαίνουν λαθασμένα και δεν βοηθούν τα παιδιά. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Εγώ ξέρω λοιπόν ότι εσύ έχεις έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα. Έχεις γράψει και άρθρα πάνω σε αυτό. Οπότε θα μας βοηθήσουν έτσι οι κατευθύνσεις σου αρκετά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, διότι κυριαρχεί γενικώς η πεποίθηση ότι το σύνδρομο υπερπροπόνησης αφορά μονάχα τους αθλητές που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό. Διότι το βαρύ έτσι προπονητικό του πρόγραμμα είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από τις δυνατότητες ή τις δυνάμεις τους. Οπότε θεωρείται ως ένα σημείο εύλογο να συμβεί. Είναι όμως έτσι τα πράγματα ή μήπως οι ερασιτέχνες αθλητές εμφανίζονται έτσι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη υπερκόπωσης? Είναι αλήθεια ότι οι ερασιτέχνες έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσουν μεγαλύτερα συμπτώματα υπερπροπόνησης και υπερκόπωσης λόγω του ότι δεν έχουν σωστά δομημένα προγράμματα. Δηλαδή οι πρωταθλητές έχουν από πάνω τους την προπονητική ομάδα, έχουν έναν προπονητή ο οποίος δομεί το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τις αρχές της προπόνησης και του αθλητισμού. Τα ερεθίσματα εναλλάσσονται και στη διάρκεια της έντασης και έτσι το αποτέλεσμά τους συνήθως καθοδηγείται. Γεια σου, Λαράκη. Οι ερασιτέχνες δρομής τώρα από την άλλη, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι δρομή. Φέρα! Κάτω, κατευθείαν. Το